Η Σαμαρά εκτιμούν στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ότι ήταν ο στόχος των τρομοκρατών που πυροβόλησαν τα ξημερώματα με Καλάζνικοφ εναντίον των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας στη Λεωφόρο Συγκρού. Στην εκτίμηση αυτή οδηγεί, όπως λένε, το γεγονός ότι οι δράστες πυροβόλησαν στοχεύοντας ψηλά και έτσι βρέθηκαν σφαίρες μόνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στην ταράτσα του κτηρίου. Από την κυβέρνηση εκφράζουν ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας, αφού από τους εμπριστικούς μηχανισμούς με γκαζάκια φτάσαμε πλέον σε χτύπημα με σφαίρες. Ο Αλέξης Τσίπρας και η πολιτική αρχηγή επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Αντώνη Σαμαρά, καταδικάζοντας την επίθεση. Στο Βερολίνο, πριν από λίγη ώρα, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών Σόιμπλε. Στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ αναμένονται αύριο κρίσιμες απαντήσεις από τον Γιάννη Διώτη, ενώ ο Γιώργος Καπελέρης κατέθεσε δια υπομνήματος ότι ποτέ δεν πήρε τη λίστα στα χέρια του και ουδέποτε του δόθηκε εντολή για πλήρη έλεγχο. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά με τη Μαρία Σπυράκη, τον Χρήστο Τσιγουρή, τον Δημήτρη Τάκη, τη Μίνα Καραμίτρου, τη Σοφία Φασουλάκη και την Κλειό Νικολάου. Ξεκινάμε σε απευθεία σύνδεση με τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λεωφόρο Συγκρού. Θα συνδεθούμε με την Μίνα Καραμίτρου. Μίνα, μιλάμε πια για τρομοκρατικό χτύπημα. Σαφέστατα, μιλάμε, Λίνα, για τρομοκρατικό χτύπημα και μάλιστα, όπως είπες και εσύ στην αρχή του δελτίου, οι εκτιμήσεις των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ήταν ότι οι τρομοκράτες τα ξημερώματα δεν ήθελαν να πυροβολήσουν την πινακίδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσαν, λένε, να το κάνουν πάρα πολύ εύκολα και μάλιστα με το όπλο που χρησιμοποίησαν, με το Καλάζνικοφ δηλαδή, και μάλιστα με ρηπή και όχι βολή κατά βολή. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για αυτούς. Δεν το έκαναν όμως, πυροβόλησαν ψηλά και γι' αυτό το λόγο βρέθηκε μία σφαίρα μέσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, καθώς επίσης και μία σφαίρα ακόμη στην ταράτσα. Η σφαίρα λοιπόν που βρέθηκε στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά, η οποία τρύπησε το τζάμι, Λίνα, εξωστρακίστηκε στην κολόνα που υπάρχει δίπλα στο τζάμι, μετά στην οροφή, χτύπησε στην οροφή, μετά στον τοίχο και επέστρεψε στην τζαμαρία, δίπλα στο γραφείο του Πρωθυπουργού και έπεσε στο δάπεδο. Δηλαδή έκανε μία κυκλική κίνηση. Σας επαναλαμβάνω ότι αυτές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, τα γεγονότα τώρα ποια είναι? Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα τώρα από την αρχή. Λίγο λοιπόν πριν τις 3 τα ξημερώματα. Ένα αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνουν τουλάχιστον τρία άτομα, σταματάει και σταθμεύει. Θα σας δείξω με την κάμερα, με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Πέτρου του Κοκκίνη, ακριβώς, Λίνα, στην είσοδο της ανισόπεδης διάβασης που οδηγεί στη Λεωφόρο Αμφιθέας, κοντά στα φανάρια. Ότι σταμάτησαν στην πλαϊνή πλευρά είσοδο, των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας. Ακριβώς, στην πλαϊνή είσοδο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Κατέβηκαν από εκεί δύο άτομα, τα οποία μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, είχαν καλυμμένα με σκουφιά τα χαρακτηριστικά τους. Περπάτησαν και έφτασαν μέχρι την μπλε σκάλα που βλέπετε τη σιδερένια ακριβώς απέναντι από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Σας επαναλαμβάνω, όχι από την πλευρά της Συγκρού, από την πλαϊνή είσοδο των γραφείων. Στάθηκαν λοιπόν εκεί και ο ένας από τους δύο με το Καλάζνικοφ σημάδευσε και άρχισε να πυροβολεί ψηλά. Μάλιστα, λίγο αργότερα οι αστυνομικοί βρήκαν 9 κάλικες από Καλάζνικοφ. Επέστρεψαν πίσω στο αυτοκίνητο που τους περίμενε προφανώς ο συνεργός τους και 11 λεπτά αργότερα οι αστυνομικοί λαμβάνουν ένα σήμα από την πυροσβεστική ότι 3 χιλιόμετρα πιο μακριά από εδώ, στο Παλαιό Φάλιρο, καίγεται ένα αυτοκίνητο μέσα σε έναν οικοπαιδικό χώρο. Αμέσως κατάλαβαν ότι αυτό το αυτοκίνητο έχει σίγουρα κάποια σχέση με την τρομοκρατική ενέργεια στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αποδείχτηκε, έτσι ήταν. Καθώς, Λίνα, το αυτοκίνητο αυτό ήταν κλεμμένο, ήταν ένα παλιό κορόλα γκρι σκούρο, το οποίο είχε κλαπεί από την περιοχή της μεταμόρφωσης προχθές τα ξημερώματα. Ανήκει μάλιστα σε μία γυναίκα. Μάλιστα, τώρα. Σίγουρα, Λίνα, λένε οι αστυνομικοί ότι δεν ήταν μόνο αυτοί οι τρομοκράτες που πήραν μέρος στην επίθεση. Υπήρχε ο εκτελεστικός βραχίωνας, αυτοί δηλαδή που πυροβόλησαν εναντίον του κτηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε ο συνεργός τους που τους περίμενε στο αυτοκίνητο και σίγουρα θα υπήρχε και ομάδα υποστήριξης. Λοιπόν, τις έρευνες φυσικά, όπως μας έχεις πει, τις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις της, Μίνα? Αυτό που λένε τα στελέχη είναι ότι περιμένουμε προκήρυξη. Το επόμενο βήμα μετά από μία επίθεση είναι να περιμένουμε προκήρυξη. Ποιος μπορεί τώρα, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, Λίνα, ποια τρομοκρατική οργάνωση μπορεί να βρίσκεται πίσω από αυτή την ενέργεια. Είναι πολύ νωρίς, όμως, για να πούμε, όμως, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής θυμίζουν ποιες οργανώσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν χρησιμοποιήσει Καλάζνικοφ. Μπορεί, λένε, να έχει χρησιμοποιήσει και ο επαναστατικός αγώνας, όμως τα Καλάζνικοφ αυτά έχουν βρεθεί
όταν έγιναν οι συλλήψεις των μελών του επαναστατικού αγώνα. Όμως θυμίζουμε νόημα ότι Καλάζνικοφ έχει χρησιμοποιήσει και η τρομοκρατική οργάνωση όπλα, η οποία έχει κάνει μόνο ένα χτύπημα και αυτό στην τον χτύπησε ακριβώς στο τμήμα της Αγίας Παρασκευής πολύ καλά και μάλιστα είχαμε και τραυματίες αστυνομικούς. Καλάζνικοφ όμως, Λίνα, έχουμε δει και στη φωτογραφία που είχε στείλει η Σέχτα Επαναστατών αμέσως μετά τη δολοφονική επίθεση στον συνάδελφο τον Σογκράτη Γιόλια. Και μάλιστα η Σέχτα Επαναστατών είναι μια τρομοκρατική οργάνωση η οποία έχει συγγύσει τα τελευταία 2,5 χρόνια. Σε αυτή λοιπόν τη φωτογραφία υπήρχαν Καλάζνικοφ. Αποκλείουν δηλαδή να πρόκειται για πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση ή μήνα? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν το αποκλείουν. Εκτιμούν ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι να θέλουν να εμφανιστούν με ένα καινούριο όνομα. Όμως υποστηρίζουν και το εξής, ότι αυτή την περίοδο γίνεται, μην ξεχνάμε, η δίκη της συνωμοσίας πυρίων της φωτιάς. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία πάντα υποστηρίζει ότι υπάρχουν υπολείμματα των πυρήνων και θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι σε μια φάση ανασυγκρότησης και να βρίσκονται ακόμη και αυτοί πίσω από τη συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια. Λοιπόν, τώρα αυτό που περιμένουμε, Λίνα, από τα εργαστήρια, από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, είναι να μας απαντήσουν στο ερώτημα αν φυσικά το Καλάζνικοφ αυτό έχει χρησιμοποιηθεί κάπου, αλλά περιμένουμε και μια πιο σαφή απάντηση για να είναι ακόμα πιο σίγουρη στην τρομοκρατική, αν χρησιμοποιήθηκε ένα Καλάζνικοφ ή δύο. Πάντως, και αυτό έχει μια αξία, επειδή οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής πήραν, όπως καταλαβαίνετε, το υλικό από όλες τις κάμερες που υπάρχουν στην περιοχή και ήδη το εξετάζουν. Υπάρχει μάλιστα ένα βίντεο, θα έλεγα, το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία για αυτούς, στο οποίο ενδεχομένως και να βοήθησε τους αξιωματικούς να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ήταν δύο τα άτομα. Αλλά στην αντιτρομοκρατική επιμένουν και ψάχνουν για αυτόπτες μάρτυρες και μάλιστα καλούν τους πολίτες, όποιος έχει δει κάτι ή μπορεί να βοηθήσει με τη μαρτυρία του, ότι στα τηλέφωνα 170 και 1014, έστω και ανώνυμα, μπορούν να τηλεφωνούν και να δίνουν τη δική τους μαρτυρία. Μίνα Καραμήτρου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι,